άλλο ερώτηση έχει να κάνει με την προσαρμογή. Εδώ, γιατί μιλάμε για πέρα από τη θερμοκρασία, τις 4 ώρες διαφοράς, πώς ξημέρωσε η μέρα και αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στο να κινηθείτε αργά, να ξυπνήσετε αργά. Όχι, νομίζω ότι όλα είναι θετικά. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ήρθαμε μία ημέρα νωρίτερα, για να έχουμε μία ημέρα ακόμα παραπάνω προσαρμογή. Και νομίζω ότι αύριο θα είμαστε όπως πρέπει. Αυτές οι συνθήκες προφανώς και έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει εδώ. Το έχουν μελετήσει, έχουν καταλάβει γιατί συνέβη αυτό. Είδαμε τα παιδιά της ομάδας και εκείνες αυτό. Γιατί είναι και συνθετικό το πορτάρι, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία δεν θα τσεκάρει ο πάρος. Σίγουρα είναι διαφορετικές συνθήκες, όμως εμείς λειτουργούμε πάνω στο πλάνο που έχουμε φτιάξει εμείς. Ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλουμε πρώτα απ' όλα την πρόκριση. Από εκεί και πέρα θέλουμε σίγουρα μια καλύτερη εμφάνιση από το προηγούμενο παιχνίδι εκτός έδρας στη Μακάμπη. Και γιατί όχι την νίκη. Γιώργο, είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την ουσία που είναι η πρόκριση, γιατί αυτό θα θυμόμαστε όλοι, ότι πέρασε ξανά στη φάση των 32. Θεωρείς όμως ότι και με βάση εμφανίσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, είναι και μια καλή ευκαιρία να συνδυαστεί με καλή εμφάνιση? Κοιτάξτε, αν μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο, σίγουρα θα είναι καλύτερο για εμάς. Ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι το να περάσουμε στην επόμενη φάση και να περάσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια. Και πρέπει ουσιαστικά από αύριο να μπορούμε να θεωρούμε ότι είμαστε στην επόμενη φάση του Europa League. Αν καταφέρουμε και συνδυάσουμε καλή εμφάνιση με νίκη, είναι ευχή όλων μας. Γιώργο, ήρθες φέτος στην ομάδα, σε μια ομάδα η οποία οπουδήποτε παίζει στην Ευρώπη τελευταία χρόνια δεν χάνει. Έχει ένα φοβερό σερί επιτυχημένων αποτελεσμάτων. Φέτος έφερε ισοπαλίες, βέβαια, όχι ότι είναι άσχημα. Τι σου δείχνει αυτό για το μέτρο αυτής της ομάδας? Κοιτάξτε, σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Το ότι καταφέρνουμε και βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο και έχουμε εμείς και η Alkmaar από 8 βαθμούς φέτος στο Europa League δείχνει σίγουρα τη διαφορά που έχουμε με τις άλλες δύο ομάδες. Εμείς θέλουμε να βγούμε πρώτοι σε αυτόν τον όμιλο. Σίγουρα αυτό ξεκινάει από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή και όσο έχω παρακολουθήσει εγώ τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο φέτος. Όπως και με την Εθνική Ελλάδος, δηλαδή αυτό το μέταλλο που έχει χτιστεί και μπορεί η ομάδα να πηγαίνει αξιοπρεπέστατα στην Ευρώπη. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Γιώργο, την προηγούμενη Κυριακή, το βιογραφικό σου γράφει ότι αγωνίστηκες και κεντρικός αμυντικός. Ένα σχόλιο για αυτό, γιατί δεν το είχες ξανακάνει και αν σου άρεσε ουσιαστικά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υποχρεωμένος να παίζω οπουδήποτε μου ζητήθηκε από τον προπονητή. Εφόσον εξελίχθηκε και καλά νομίζω για την ομάδα, σίγουρα είναι ένα κέρδος αυτό. Οφείλεται στον προπονητή, εγώ δεν γνώριζα αυτή τη θέση καθόλου. Χάρηκα που βοήθησα εκεί την ομάδα. Και όπου μπορώ να βοηθάω, θα βοηθάω. Η ερώτηση, αν καταλαβαίνω σωστά, είναι ότι ο τύπος στην Ελλάδα έγραψε ότι στο τελευταίο παιχνίδι εναντίον του Άρη δεν είχε η ομάδα πολύ καλή απόδοση. Πώς θα αντιμετωπίσει το επόμενο, το αυριανό παιχνίδι και αν μετράει στην ψυχολογία σας το ότι η ομάδα έχει ήδη αρκετούς βαθμούς για να θεωρείται, ας πούμε, περασμένη? Εγώ θα διαφωνήσω ότι δεν υπήρχε αυτό στο παιχνίδι με τον Άρη. Θεωρώ ότι κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες και σε περίπτωση που οι περισσότερες από αυτές είχαν εξελιχθεί σε γκολ, θα μιλούσαμε σήμερα για άλλο σκορ. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σημαντική διαφορά και από την αυριανή μας αντίπαλο, αλλά και από τη Μακάμπη. Και είναι στο χέρι μας να τελειώσουμε αυτή την πρόκριση. Γι' αυτό το λόγο εξήγησα και πριν ότι είμαστε τόσο κοντά. Η περιοχή όπου θα γίνει το παιχνίδι έχει αρκετούς Έλληνες και αύριο στο γήπεδο αναμένεται να υπάρχει ένα γκρουπ ανθρώπων Ελλήνων που θα έρθουν να υποστηρίξουν φυσικά όχι τη Σαχτιόρα αλλά τον ΠΑΟΚ. Τι σε κάνει να αισθάνεσαι και αν αυτό θα είναι βοήθεια για εσάς? Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ η παρουσία πρώτα απ' όλα του ΠΑΟΚ. Νομίζω θα τους κάνουμε χαρούμενος με την παρουσία μας εδώ και θα μπορούν να έρθουν να δουν και ένα παιχνίδι της ομάδος. Από εκεί και πέρα έχουμε συνηθίσει να αγωνιζόμαστε με τις φιλάδες μας και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι καλό αυτό για μας και μας δίνει μεγάλη όθηση.